Παγάμα και στο εδάφιο 15, σελίς 386, κεφάλαιον ΚΑΓΑΜΑ και εδάφιον 15. Και το θυσιαστήριον το εν Βεθήλ και των ψηλών τόπων των οποίων έκαμε Ιεροβοάμ ο γιος του Ναβάτ, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, και εκείνο το θυσιαστήριο και τον υψηλόν τόπο κατεχάλασε και κατεσκεύασε τον υψηλόν τόπον και κατέκαυσε, συγγνώμη, τον υψηλόν τόπον και ελέπτυνε αυτός η σκόνη και το άλσος κατέκαυσε. Ότε δε ο Ιωσίας εστράφη και είδε τους τάφους τους εκεί εν το όρι, έστειλε και έλαβε τα οστά εκ των τάφων και κατέκαυσε αυτά επί το θυσιαστήριον και ευεβήλωσεν αυτά τον λόγο του Κυρίου, τον οποίον εκήρυξε ο άνθρωπος του Θεού ο Λαλίσσας τους λόγους τούτους. Τότε είπε, τι μνημείο είναι εκείνο το οποίο εγώ βλέπω? Και οι άνδρες της πόλεως είπαν προς αυτόν, ο τάφος του ανθρώπου του Θεού, ώστις εξήλθε εξ Ιούδα και κήρυξε τα πράγματα ταύτα τα οποία εσύ έκαμες κατά του θυσιαστηρίου της Βεθήλ. Και είπε, να αφήσατε αυτό, να μην κινήσει, μη δεις τα οστά αυτού, και διέσωσεν τα οστά αυτού μετά των οστέων του προφήτου του ελθόντος εξ Σαμαρίας. Και πάντα σε έτη τους οίκους των υψηλών τόπων, τους εν τες πόλεση της Σαμαρίας, τους οποίους έκαμον οι βασιλείς του Ισραήλ για να παροργήσουν τον Κύριον, ο Ιωσίας αφήρεσε και έκαμε εις αυτούς κατά πάντα τα έργα όσα έκαμεν εις Βεθήλ. Και θυσίασεν επί των θυσιαστηρίων, πάντα στους ιερείς των υψηλών τόπων τους εκεί, και κατέκαυσε επ' αυτά τα οστά των ανθρώπων και επέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ. Τότε προσέταξεν ο βασιλεύσης πάντα το λαό λέγον, κάμετε το Πάσχα εις Κύριον των Θεών σας, κατά το γεγραμμένον το βιβλίο τούτο της Διαθήκης. Βεβαίως δεν έγινε τι ούτων Πάσχα από των ημερών των Κριτών ή την εσέκρινων των Ισραήλου δε εν πάσες τες ημέρες των βασιλέων του Ισραήλ και των βασιλέων του Ιούδα, οποίον έγινε προς το Κύριον Ιερουσαλήμ το Πάσχα τούτο κατά τον 18ο έτος του βασιλέως του Ιωσία. Αφήρεσε νέτιο ο Ιωσίας και τους ανταποκριτάς των δαιμονίων και τους μάντης και τα ξώανα και τα είδωλα και πάντα τα βδελίγματα τα οποία εφαίνονται εν τη γη του Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ για να εκτελέσει τους λόγους του νόμου τους γεγραμμένους εν το βιβλίο το οποίο έβρικε ο Χελκίας ο ιερεύς εν το οίκο του Κυρίου. Και όμοιος αυτού δεν υπήρξε προ αυτού βασιλεύς ώστις επέστρεψεν εις τον Κύριον εξ όλης αυτού της καρδίας και εξ όλης αυτού της ψυχής και εξ όλης αυτούς της δυνάμεως, κατά πάντα τον νόμο του Μωυσέως, ουδέ ηγέρθη με ταυτόν όμοιος αυτού. Πλην ο Κύριος δεν εστράφει από το θυμού της οργής αυτού της μεγάλης, καθόν εξήφθη η οργή αυτού κατά του Ιούδα, εξαιτίας πάντων των παροργισμών, δια των οποίων παρόργησε αυτόν ο Μανασής. Και είπε Κύριος, κατά τον Ιούδα, και τον Ιούδα θέλω εκβάλει απ' εμπροσθέν μου, καθώς εξέβαλον τον Ισραήλ, και θέλω απορρίψει την πόλη ταύτην, τη Ιερουσαλήμ, την οποία έκλεξα, και τον οίκον περί του οποίου είπα το όνομά μου θελήστε εκεί. Εδέλειπε πράξεις του Ιωσίου και πάντα όσα έπραξε είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Να πάμε και στη σελίδα 452. Να διαβάσουμε από το χρονικόν Β, κεφάλαιο λάμπτα ε, 35 κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Σελίς 452, λάμπτα έψιλον, 20 εδάφιο. Μετά δε ταύτα, αφού η Ιωσίας ετοίμασε τον οίκον, ανέβηνε χαό ο βασιλεύς Αιγύπτου για να πολεμήσει εν Χαρκεμής επί τον Εφράτη και εξήλθεν ο Ιωσίος εναντίον αυτού. Απέστειλε δε μηνυτάς προς αυτόν λέγον, τι είναι μεταξύ εμού και σου βασιλεύ του Ιούδα? Δεν έρχομαι σήμερον εναντίον σου, αλλά εναντίον του οίκου με τον οποίο έχω πόλεμον. Και ο Θεός προσέταξε εις εμένα σπεύσω. Άπαιχε από του Θεού ώστις είναι μετεμού και να μη σε εξολοθρεύσει. Πλην ο Ιωσίας δεν επέστρεψε το πρόσωπον αυτό από αυτού, αλλά μετεσχημαστήστη για να πολεμήσει εναντίον αυτού και δεν εισήκουσεν εις τους λόγους του Νεχαώ τους εκ το στόματος του Θεού, και ήλθε να πολεμήσει εν τη Κοιλάδη Μεγιδό. Και ετόξευσαν οι τοξότε επί τον βασιλέα Ιωσίαν, και είπε ο βασιλεύς προς τους δούλους αυτού, εκβάλλεται με έξω, διότι επληγώθην βαρέως. Και εξέβαλον αυτόν οι δούλοι αυτού εκ της αμάξης,
και επεβίβασαν αυτόν εις την δευτέραν αυτού άμαξαν και έφεραν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και απέθανε και τάφιεν της τάφης των πατέρων αυτών. Και πάσο ο Ιούδας και Ιερουσαλήμ επένθησαν επί τον Ιωσίαν και θρύνησον ο Ιερεμίας δια τον Ιωσίαν και πάντες οι ψάλτε και ψάλτριε αναφέρουσιν έως τη σήμερον τους θρύνους αυτών τον Ιωσίαν και έκαμαν αυτών, αυτούς νόμιμον εν το Ισραήλ και δού είναι γεγραμμένον εν της θρύνης. Οι δέλη πράξεις του Ιωσίου και τα ελέη αυτού κατά το γεγραμμένον εν το νόμο του Κυρίου και τα έργα αυτού τα πρώτα και τα έσχατα, ειδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ και του Ιούδα. Αμήν. Ο Ιωσίας λοιπόν, γιος του Μανασί, βασιλιάς του Ισραήλ, 8 χρονό ήταν, όταν έγινε βασιλιάς, έζησε σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ άσχημο, το περιβάλλον της απόλυτης αμαρτίας του Μανασί, αλλά όμως όπως ο Μανασής επέστρεψε, μετενόησε στο Θεό και ο Θεός τον ελέησε και 8 χρόνια πριν πεθάνει ο Μανασής, που βασίλευσε τα πιο πολλά χρόνια, 52 χρόνια, 8 χρόνια πριν πεθάνει ο Μανασής γεννήθηκε ο Ιωσίας. Ο Ιωσίας σε 8 χρόνια, δηλαδή 16 χρονών, επεκαλέστη τον Κύριο. Εξεζήτησε τον Κύριο, προσεκολήθη στον Κύριο και βρήκε χάρη από το Θεό, ώστε από εκεί και πέρα ό,τι έπρατε τον ευόδωνε ο Θεός. Στα 26 του χρόνια, 8 χρόνια αργότερα, ο Ιωσίας πήρε πια στερεά απόφαση να κάνει το θέλημα του Θεού, γιατί διάβασε αυτό το βιβλίο το οποίο ήταν ξεχασμένο μέσα στο ναό, το νόμο του Θεού, το λόγο του Θεού. Τον βρήκαν ενώ επισκεύαζαν το ναό, τον βρήκαν και καθώς διάβαζε ο Ιωσίας όλα όσα ήταν γεγραμμένα σε αυτόν, φοβήθηκε. Ήταν ένας άνθρωπος λοιπόν που εξεζήτησε τον Κύριο και η απάντηση του Θεού στην εξήτησή του ήταν να του στείλει το λόγο του. Μέσα από το λόγο θα μπορούσε ο Ιωσίας να βρει το Θεό αλλά και να μάθει τον τρόπο της ζωής που ευαρεστεί το Θεό. Πράγματι φοβήθηκε το Θεό γιατί είδε τις πολλές αμαρτίες του λαού Ισραήλ και εξεζήτησε πια τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τι λέει ο Θεός τώρα για μας και για μένα? Ωραίες ενέργειες και κινήσεις που ο Ιωσίας έκανε, γι' αυτό και ήταν αρεστός στο Θεό. Και έψαξε, βρήκε μια προφήτησα, την Ούλδα, και έστειλε μηνυτές για να ρωτήσουν. Η Όλδα λοιπόν η προφήτης, όταν εξεζήτησαν τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, απάντησε προς τον Ιωσία ότι όλα όσα είναι γεγραμμένα για τις κρίσεις θα λάβουν χώρα. Θα έρθει η οργή του Θεού στο λαό Ισραήλ. Αλλά σε σένα θα κάνει εξαίρεση. Επειδή υπαλύνθη η καρδία σου και ταπεινώθεις όταν άκουσες όλα όσα είναι γραμμένα στο λόγο του Θεού και διέσχισες τα ημάτια σου βγάζοντας όλη την ανθρώπινη δόξα σου και έκλαυσας με κλαθμόν μέγαν ενώπιον μου, λέει ο Θεός, για να βρεις έλεος και χάρη, γι' αυτό εγώ σε άκουσα. Και όχι μόνο σ' άκουσα, αλλά επίκουσα την προσευχή σου. Και ειδού, εγώ θα σε φυλάξω μέχρι το τέλος της ζωής σου, προστατευμένο, σε απόλυτη ασφάλεια και θα πεθάνεις εν ειρήνη όταν θα έρθει ο καιρός σου. Και οι οφθαλμοί σου δεν θα δουν τα κακά. Ο Θεός έκαμε χάρη όπως συνηθίζει να κάνει χάρη σε όλους όσους μετανοούν και επιστρέφουν σε Αυτόν. Έστω και αν είναι διατεταγμένο το κακό με βάση το λόγο Του. Είναι ένας Θεός πραγματικά ελεήμων ικτήρμων, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, πολύ χαρά γίνεται σε όλο τον ουρανό όταν ένας άνθρωπος αμαρτωλός μετανοεί. Γιατί ο Θεός περιμένει τον άνθρωπο να μετανοήσει. Δεν τον κρατάει με το ζόρι. Ποτέ δεν θα διαβάσετε μέσα στον Χριστό να λέει «Κάτσε, κάτσε, μη φύγεις». Ποτέ.
Σ' όσους λέγανε σκληρός είναι ο λόγος σου, έλεγε και στους μαθητάς, αν θέλετε φύγετε. Όταν ο νεότερος Υιός αποφάσισε να φύγει για τη γη την μακράν, ο πατέρας δεν έκανε καμία προσπάθεια να τον κρατήσει. Αλλά το βέβαιο είναι ότι πάντοτε τον αγαπούσε και πάντοτε το περίμενε. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Θεού και ο Ιησούς Χριστός που είναι το απάβγασμα της δόξης και ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού έχει την ίδια ακριβώς νοοτροπία, το ίδιο πνεύμα. Ποτέ δεν εκβιάζει, ποτέ δεν απειλεί. Ποτέ, πάντοτε εκφράζει την αγάπη του, γιατί ο Θεός την αγάπη δεν μπορεί να απειλήσει. Δεν μπορεί να κατακυριεύσει, να κατεξουσιάσει. Και δεν θέλει ούτε ο λαός του να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Γιατί, λέει, είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Με το ζόρι κανέναν και με απειλές κανέναν ο Θεός δεν θέλει. Ο Θεός ελκύει με την αγάπη του και σώζει τον άνθρωπο που θα τον εξητήσει. Όταν λοιπόν άκουσε ο Ιωσίας την εξαίρεση, αυτό θα πει χάρης Θεού, την εξαίρεση που ο Θεός αποφάσισε για τον Ιωσία, έγινε ακόμη πιο ζηλωτής. Και ο άνθρωπος που αγαπάει το Θεό είναι ζηλωτής. Αν πραγματικά όμως ο ζήλος προέρχεται από την αγάπη προς το Θεό και όχι από την αυτοπροβολή, την αυτοδικαίωση. Αν έρχεται από αγάπη προς το Θεό, από την αγάπη στους ανθρώπους, από την αγάπη στους αδελφούς, από την αγάπη σε κάθε άνθρωπο, τότε αυτός ο ζήλος είναι ευάρεστος εις τον Θεό. Ο ζήλος του Χριστού, ο οποίος δεν ζητούσε να αρέσει στον εαυτό του, να κάνει πράγματα που τον εξυπηρετούσαν, που του άρεσαν, αλλά τον ενδιέφερε πάντοτε να αρέσει στο Θεό. Αυτός είναι ο αγαθός ζήλος. Να αρέσω στο Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, αν ήθελα να ήρασκον, να άρεσα στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος Θεού. Και όταν μιλάει για τον Τιμόθεο, λέει, έναν ισόψυχο βρήκα, απίστευτο. Από όλους τους συνεργάτες που είχα, τους συνεργούς, τους συνδούλους, έναν βρήκα ισόψυχο, τον Τιμόθεο, γιατί, είχε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Δεν ζήταγε τα δικά του, αλλά ζήταγε πάντοτε τα του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο δούλος στον οποίο ο Θεός ευαρεστείται, τον οποίον συστήνει και με τον οποίον δοξάζεται. Ο δούλος, ο άνθρωπος του Θεού, η δούλη του Θεού, η οποία δεν ενδιαφέρεται για τα δικά της, για τα υπάρχοντά της, για τα σπίτια της, για τους δικούς της, για την οικογένειά της, για τα παιδιά της, αλλά το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το θέλημα του Χριστού. Και όταν έχει ο άνθρωπος αυτό το πνεύμα, τότε ο Θεός είναι μαζί του. Εάν δηλαδή πραγματικά θέλουμε έναν Θεό που να αναλαμβάνει κατά πάντα τη ζωή μας, τις υποθέσεις μας, την οικογένειά μας, το έργο μας, είναι η καρδιά μας να είναι προσελωμένη στο Χριστό, να ζητάμε τα του Χριστού. Όταν εμείς ζητάμε τα του Χριστού, τότε ο Χριστός ζητάει τα δικά μας, φροντίζει για τα δικά μας. Ο Ιωσίας λοιπόν, βλέποντας ότι το αποτέλεσμα της εξήτησής του, της αγάπης του προς το Θεό, του φόβου προς το Θεό, όχι του τρόμου, του φόβου του προς το Θεό, του σεβασμού προς το Θεό, έγινε ακόμη πιο ζηλωτής. Με μεγάλη λεπτομέρεια έψαξε, όχι μόνο στα Ιεροσόλυμα και στον Ιούδα, αλλά σε όλη τη γη Ισραήλ, και ό,τι έβρισκε που δεν ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, το κρέμιζε. Έφτασε μέχρι τη Βεθήλ, στο θυσιαστήριο που είχε κάνει, όπως θυμόμαστε, ο Ιεροβουάμ, και λάτρευε το βόδι. Το κρέμισε. Αλλά το θαυμαστό, αδερφοί, είναι ότι πριν από πολλά χρόνια, όταν ακόμη ζούσε ο Ιεροβουάμ, και αν θέλετε να το θυμηθούμε να γυρίσουμε στη σελίδα 344, όταν πια τον Ιεροβουάμ τον έχρισε ο Θεός βασιλιά, Ιεροβουάμ, τον έχρισε ο Θεός βασιλιά των 10 φυλών του Ισραήλ, και αντί να με ευγνωμοσύνη να λατρεύει τον Κύριο, από φόβο προς τους ανθρώπους, δεν φοβόμαστε, αδερφοί, τους ανθρώπους, το Θεό φοβόμαστε.
Δεν φοβόμαστε κακό από κανέναν, το Θεό φοβόμαστε μην χάσουμε την αγάπη Του. Όταν λοιπόν από φόβο προς τους ανθρώπους μην τον κατεβάσουνε, μα είναι δυνατόν, ο Θεός τον έκανε βασιλιά να τον κατεβάσουν οι άνθρωποι, μην τον κατεβάσουνε, πήγε και έφτιαξε δύο θυσιαστήρια, ένα στη Βεθήλ και ένα στη γη Δάν, για να λατρεύουν εκεί και όχι στο ναό του Σολομώντα όπως είχε διατάξει ο Θεός. Και όχι μόνο αυτό, απέρριψε από ιερείς τους Ιούς Λαβί και πήρε εκ των εσχάτων της γης ανθρώπους και τους κατέστησε ιερείς δικούς του για να λατρεύουν με τον τρόπο και τη λατρεία που αυτός εφεύρε, λέει η Γραφή, με το μυαλό του, να λατρεύουν τον ψεύτικο Θεό τα βόδια. Ο Θεός όμως, επειδή αγαπάει τον Ιεροβοάμ και το λάθος του θέλει να το διορθώσει, του στέλνει ένα προφήτη. Και διαβάζω από το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο. «Και εδώ ήλθε ένα άνθρωπος του Θεού εξ Ιούδα εις Βεθήλ με λόγον του Κυρίου. Οδό Ιεροβοάμ ίστατο επ' του θυσιαστηρίου που είχε φτιάξει αυτός για να θυσιάσει. Και εφώνησε ο άνθρωπος του Θεού προς το θυσιαστήριον με λόγον του Κυρίου και είπε «Θυσιαστήριον, θυσιαστήριον, ούτω λέγει Κύριος, ιδού Υιός θέλει γεννηθεί στον οίκον του Δαβίδ, Ιωσίας το όνομα αυτού». Έτσι είναι, αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί. Στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Υπάρχουν, τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Είχε προγνωρίσει τον Ιωσία, όχι μόνο ότι θα τον εξητήσει, αλλά και το ζήλο που θα είχε για να κάνει το θέλημά του. Ιωσίαν το όνομα αυτού και θέλει θυσιάσει επισέ τους ιερείς των υψηλών τόπων τους, θυμιάζοντας επισέ και ωστά ανθρώπων θέλουσι καυθεί επισέ. Όχι μόνο προφήτευσε περί του Ιωσία, αλλά μέσα από το λόγο αυτόν έδωσε και εντολή στον Ιωσία τι θα κάνει, τι πρέπει να κάνει όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να εκπληρωθεί το θέλημα του Θεού. Και πράγματι ο Ιωσίας αυτό έκανε. Έφτασε και στη Βεθήλ, βρήκε το θυσιαστήριον το υψηλόν το οποίο είχε φτιάξει ο Ιεροβοάμ, το κατεχάλασε, κατέκαυσε των υψηλών τόπων, ελέπτυνε αυτά η σκόνη και το άλσος κατέκαυσε και όλα τα κόκαλα των ιερέων που βρήκε εκεί τα κατέκαυσε από το θυσιαστήριο και τα ευεβήλωσε και ευεβήλωσε το θυσιαστήριο. Σύμφωνα με το λόγο, και το λέει η Γραφή, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, τον οποίον εκήρυξε ο άνθρωπος του Θεού, όλα λύσα στους λόγους τούτους. Και από μακριά είδε ένα μνημείο και λέει «Τι είναι το μνημείο το οποίο εγώ βλέπω» και του είπαν οι άνδρες της πόλεως που κατοικούσαν εκεί. «Ο τάφος του ανθρώπου του Θεού, ο οποίος ήλθε εξ Ιούδα και κήρυξε τα πράγματα ταύτα τα οποία εσύ έκαμες και εμείς το βλέπουμε στο θυσιαστήριο της Βεθήλ». Και είπε «Αφήσατε αυτό, μην βγάλετε, μην κάψετε τα κοκαλά του, μην το βεβηλώσετε, αλλά ούτε και τον προφήτη, ο οποίος σε τάφη μαζί με αυτόν στον ίδιο τάφο». Και έτσι έκανε μια πλήρη και τέλεια εκαθάριση της γης Ισραήλ. Γκρέμισε όλα όσα είχαν χτιστεί για να προοργήσουν το Θεό και εθυσίασε επί των θυσιαστηρίων τους ιερείς των υψηλών τόπων και κατέκαυσε τα οστά των ανθρώπων και επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Ζήλος, αλλά καλό ζήλος, εις εκπλήρωσιν, εις εκτέλεσιν, εις υπακοή απόλυτη του Λόγου του Θεού. Όταν υπάρχει αυτός ο ζήλος εις υπακοή του Λόγου του Θεού, εκεί γίνεται η μεγάλη διαφορά. Αυτός είναι ο άνθρωπος που πραγματικά ελκύει το ενδιαφέρον του Θεού. Μπορείς το ζήλος να κάνεις και λάθη, δεν πειράζει. Μπορείς το ζήλο σου ακόμη να έχεις και κάποιες μικρές υπερβολές. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Την πρόθεση βλέπει ο Θεός. Ο ζηλωτής, αλλά όχι ζηλωτής το να κάνει αυτά που νομίζει, αυτά που έχει καταλάβει, αυτά που θέλει. Ο ζηλωτής να κάνει αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο ζηλωτής στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Βρίσκει χάρη από το Θεό. Και τόσο μεγάλη χάρη βρήκε από το Θεό και τόσο μεγάλη αποκάλυψη είχε από το Θεό που προσκάλεσε να γίνει Πάσχα όπως έκαναν κάθε χρόνο οι Ισραηλίτες. Αλλά και το Πάσχα δεν το έκανε όπως
γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά το έκανε ακριβώς όπως το περιέγραφε και το είχε γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού, ήταν γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού, έκανε ακριβώς το ίδιο Πάσχα, μέχρι με θαυμασμό λέει η Γραφή, ότι βεβαίως δεν έγινε τέτοιο Πάσχα από την ημερών των Κριτών ακόμη, πριν ακόμη δηλαδή τον Δαβίδ, πριν τον Σαούλ, από τον καιρό των Κριτών οι οποίοι έκριναν τον Ισραήλ, ούτε όλες τις ημέρες των βασιλέων των Ισραήλ και του βασιλέου του Ιούδα τέτοιο Πάσχα που έκανε ο Ιωσίας. Ένας άνθρωπος απόλυτα ευάρεστος στο Θεό. Εκτελούσε κατά πάντα το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός έκανε τη μεγάλη εξαίρεση. Λέει, όχι, δεν θα πάθεις τίποτε εσύ. Μέχρι τα βαθιά σου γεράματα θα ζεις. Εγώ θα με ρημνήσω και θα πεθάνεις εν ειρήνη. Αλλά όμως δεν έγινε έτσι. Και εδώ είναι τώρα το περίεργο. Η Γραφή λέει ότι εν τες ημέρες αυτές, περίπου δηλαδή, γιατί πέθανε 39 χρονών, 8 χρονών βασίλευσε, 39 χρονών πέθανε, θα μπορούσε να ζήσει τουλάχιστον άλλα 20-30 χρόνια. Πέθανε όμως 39 χρονών και μάλιστα όχι εν ειρήνη, όπως του είχε υποσχεθεί ο Θεός. Και εν τες ημέρες αυτού, ανέβει ο Φαραώ Νεχαώ, βασιλεύς της Αιγύπτου, κατά του βασιλέως της Ασσυρίας, επί των ποταμών Εφράτην. Και επήγαινε ο βασιλεύς Ιωσίας, εις απάντησιν αυτού, για να πολεμήσει εναντίον αυτού. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία γράφει το εξής, ότι ο Νεχαώ συνεμάχησε με τους Ασσυρίους για να πολεμήσει τους Βαβυλωνίους. Και εδώ είναι το μεγάλο μυστικό το οποίο να δούμε. Όταν πήγε εναντίον του Νεχαώ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου για να πολεμήσει στον Εφράτη και είδε τον Ιωσία, απέστειλε μηνυτές προς τον Ιωσία, ο Φαραώ, και του είπε, «Γιατί έρχεσαι εναντίον μου, εγώ δεν έρχομαι εναντίον σου. Δεν έχω τίποτα εναντίον σου. Ο Θεός ο δικός σου με διέταξε να πάω να κάνω τον πόλεμο αυτό. Δεν έρχομαι μόνος μου, ο Θεός σου με διέταξε. Ο Θεός με διέταξε. Άπεχε λοιπόν». Και μάλιστα του λέει, «Άπεχε από του Θεού. Εκτελώ διατεταγμένη αποστολή να πολεμήσω τους Βαβυλωνίους». Έλα όμως που ο Εζεκίας ήταν σύμμαχος με τους Βαβυλωνίους και ο Μανασής, εχθρός των Ασσυρίων, και ο Νεαχώ ήταν μαζί με τους Ασσύριους, και ο Ιωσίας, όπως θα κάναμε και εμείς πιθανόν, έκανε το μεγάλο λάθος. Ενώ άκουσε να μεταχειρίζονται το όνομα του Θεού, δεν προσευχήθηκε. Ο Θεός είχε ένα ωραίο σχέδιο. Στον Ιερεμία ο Θεός είχε πει, το κακό θα έρθει από βορρά, από τους Βαβυλωνίους όπως και ήρθε. Και ο Θεός, θέλοντας να καθυστερήσει το χρόνο, ξεσήκωσε τους Αιγυπτίους και τους Ασσυρίους εναντίον. Η εξουσία ήταν στα χέρια του Ιωσία. Αυτός είχε εξουσία να ζήσει ειρηνικά κατά την υπόσχεση του Θεού μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Θεός φρόντιζε για να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, να μην κατέβει το κακό από το βορρά, όπως θα κατέβει στον επόμενο, στον Ιωακείμ, στο γιο του ή στον εγγονό του, και να τον συλλάβει. Γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα είχε φανερώσει στον Ιερεμία ότι η καταστροφή θα προέλθει από τους Βαβυλωνίους. Και ο Θεός, χρησιμοποιώντας τους Αιγυπτίους, και τους Ασσυρίους τους εχθρούς, προσπαθεί να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Να μην κατέβουν οι Βαβυλώνιοι που θα καταστρέψουν.
Και όλα αυτά για τον άνθρωπο που είχε την εξουσία, τον Ιωσία. Πολλές φορές στη ζωή μας, αδερφοί, μας φέρνει ο Θεός σε τέτοια θέση που να έχουμε εξουσία. Αλλά το κρίσιμο σημείο είναι, θα τη χρησιμοποιήσουμε σωστά, θα την κατανοήσουμε, θα την καταλάβουμε ή θα τα θεωρούμε όλα με το δικό μας σκεπτικό, με τη δική μας λογική, με τη δική μας σκέψη, όπως ο Ιωσίας, ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ενδιαφέρεται να του μιλήσει ο Θεός, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί και να πιστέψει ότι θα πρέπει να μην ασχοληθεί και να συμμαχήσει, αν θα μπορούσα να πω, με τους εχθρούς του, τους Ασσυρίους. Ο Θεός όμως αυτό είχε βρει. Τις βουλές του Θεού δεν τις ξέρουμε. Δεν ξέρουμε από ανθρώπους ποιος είναι ο εχθρός μας και ποιος είναι ο φίλος μας. Δεν ξέρουμε ποιον ο Θεός χρησιμοποιεί για το καλό μας και ποιον για το κακό μας. Δεν το ξέρουμε. Νομίζουμε ότι ξέρουμε και κάνουμε λάθη. Και όχι μόνο δεν ξέρουμε, αλλά πολλές φορές δεν υποψιαζόμαστε κιόλας. Δεν υποψιαζόμαστε το σχέδιο του Θεού. Εμείς βέβαια εκ των υστέρων τώρα το βλέπουμε. Βλέπουμε το θαύμα του Θεού να εμποδίσει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ στα χρόνια του Ιωσία όπως του υποσχέθηκε. Για σκέψου να έχει ο Θεός καλές βουλές για σένα, να χρησιμοποιεί τους καλύτερους τρόπους για να τις επιβάλλει και να τις χαλάς εσύ. Δεν είναι φοβερό, αδερφοί, δεν είναι κρίμα? Να χαλάω τις καλές βουλές που έχει ο Θεός για μένα, όχι με προσωποληψία, γιατί ο Ιωσίας περπάτησε ακριβώς το θέλημα του Θεού. Γιατί ήταν βέβαιος ότι έπρεπε να είναι εχθροί του οι Ασσύριοι και να πάει εναντίον του Φαραώ, έχοντας την άποψη ότι εγώ είμαι υπέρ των Βαβυλωνίων. Αλλά σκέφτεται ο Ιωσίας, αλλά φτιάχνει ο Θεός, αλλά οι συνέπειες δεν θα έρθουν στους άλλους, στον Ιωσία θα έρθουν. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό, αδερφοί. Πόσο σημαντικό είναι να μην προσπερνάμε τα γεγονότα που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας χωρίς να προσευχόμαστε και να ρωτάμε το Θεό. Πόσο σημαντικό είναι να μην είμαστε βιαστικοί στις σκέψεις μας, στις αποφάσεις μας και εν τέλει στις ενέργειές μας. Ένας τέτοιος ιδιαίτερος άνθρωπος σαν τον Ιωσία, να μην σκεφτεί. Τι του λέει ο Φαραώ? Ο Θεός με διέταξε. Και εμένα, αν έρθει κάποιος από τον κόσμο και μου πει ο Θεός με διέταξε, θα του πω, άντε ρε, που τον ξέρεις το Θεό εσύ? Πού τον βρήκες, πού σου μίλησε? Αλλά πιο καθαρά δεν μπορούσε να τα πει. Ο Θεός με διέταξε να πολεμήσω εναντίον του. Και μάλιστα με προσέταξε να σπεύσω, να πάω γρήγορα, για να προλάβω το κακό που έρχεται εναντίον σου. Ο Νεαχάου δεν ξέρει τις βουλές του Θεού. Δεν ξέρει γιατί ο Θεός το έκανε. Ο Θεός με διέταξε να τρέξω, να πάω γρήγορα. Δεν έρχομαι εναντίον σου. Μην έρχεσαι εναντίον μου. Έπειτα το πρώτο λοιπόν είναι, δεν υποψιάστηκε. Δεν υποψιάστηκε και δεν αναρωτήθηκε. Ρε, λες να είναι από το Θεό? Λες να έχει δίκιο ο Φαραώ? Δεν πρέπει να ρωτήσω το Θεό? Αδερφοί μου αγαπητοί, πάντα να ρωτάμε το Θεό. Πάντα να βάζουμε μπροστά το Θεό. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τις αγαθές βουλές του Θεού για μας. Το βέβαιο είναι ότι έχει. Έχει αγαθές βουλές. Αλλά το βέβαιο επίσης είναι ότι ο μόνος που μπορεί να τις καταστρέψει είναι ο ίδιος ο άνθρωπος για τον οποίο ο Θεός έχει αγαθές βουλές. Κακό το τέλος του Ιωσία. Αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν ρώτησε το Θεό. Και ήταν ένας ξεροκέφαλος άνθρωπος που έκανε ό,τι το καταλάβαινε και ότι νόμιζε ότι είναι σωστό. Με βεβαιότητα, και μάλιστα η τόση βεβαιότητά του τον οδήγησε και σε πόλεμο.
Δεν είναι μόνο λοιπόν ότι δεν ερώτησε το Θεό γιατί ήταν τόσο ξεροκέφαλος, αλλά αποφάσισε και μόνος του να κάνει πόλεμο. Λανθασμένη σκέψη, λανθασμένη γνώμη που τον οδήγησε στο θάνατο. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να κάνει χατήρια στο θέλω του ανθρώπου. Δεν μπορεί να επέμβει στις αποφάσεις του ανθρώπου. Και οι αποφάσεις οι δικές μας όλες έχουν συνέπειες. Και μερικές φορές οι συνέπειες μιας απόφασής μας μπορεί να είναι καταστροφική. Συνέπειες μιας απόφασης. Και ήταν τόσο εύκολο για αυτόν να πάει στο Θεό και να πει, «Κύριε, σε παρακαλώ, πες μου τι να κάνω εδώ». Ήταν ο άνθρωπος που είχε εξουσία. Ήταν ο άνθρωπος που είχε το κλειδί στα χέρια του. Ήταν ο άνθρωπος τον οποίον, υπέρ του οποίου ο Θεός εργαζόταν και αγωνιζότανε. Πόσες φορές μου έχει συμβεί εμένα αυτό. Να έρχεται ένας άνθρωπος ξένος. Θυμάμαι κάποτε είχα κάποια λεφτά στα χέρια μου και πήγα στην τράπεζα να τα καταθέσω και μου λέει αυτός. Λέει, τα κάνουμε δολάρια. Του λέω, δολάρια τα κάνουμε, αυτό το δολάριο θα πέσει. Όχι, μου λέει. Ούτε καν τον άκουσα, είχα γνώμη. Και μετά το δολάριο ανέβηκε. Και είπα, τι έκανα. Αυτό δεν είναι ωραίο παράδειγμα. Γιατί δεν ντρέπομαι να πω τ' άλλα. Τ' άλλα λάθη μου. Αυτό είναι ένα απλό που το λέω εύκολα. Τ' άλλα τα ντρέπομαι να τα πω. Χρησιμοποιεί το γάιδαρο του Βαλαάμ ο Θεός για να σου μιλήσει. Μη γελάς. Μη το θεωρείς ότι επειδή είναι γάιδαρος δεν ξέρει. Επειδή είναι άπιστος δεν καταλαβαίνει. Ο Θεός ψάχνει να βρει κατάλληλους ανθρώπους για να σου φέρει το μήνυμα. Το μήνυμα μπορεί να το φέρει από ένα πιτσιρίκι, από ένα γάιδαρο, αλλά και από το γείτονά σου και από ένα πιστό. Μην πεις, ξέρω εγώ, τα λάθη που κάνουμε εμείς οι χριστιανοί είναι άπειρος ο καημένος, δεν ξέρει. Μα δεν στηριζόμαστε στην εμπειρία του ανθρώπου. Στηριζόμαστε στη φανέρωση του Θεού. Στο έργο του Θεού. Είναι καινούριος ο καημένος. Δεν καταλαβαίνει. Φρε, και αν πήρε το στόμα του Θεός και σου μιλάει, ποιος είσαι εσύ να πεις δεν καταλαβαίνει. Μου έχει συμβεί 3 φορές στη ζωή μου. Το πρώτο ήταν το εύκολο και σας το είπα. Τα άλλα 2 δεν μπορώ να σας τα πω. Δημόσια τουλάχιστον. Να έρχεται ο Θεός και να μου λέει αυτό να κάνεις. Και εγώ να λέω, δεν ξέρει, δεν ξέρει. Αφού ξέρω εγώ τι θα κάνω. Να κάνω το άλλο και να γίνεται καταστροφή. Γκρέμισμα. Όταν κάποιος σου λέει το οτιδήποτε, ο φρόνιμος χριστιανός, ο σοφός άνθρωπος, κάθεται και το σκέφτεται και λέει, ρε μπάς και του τόπο Θεός να μου το πει. Λες να είναι από το Θεό. 1 στο 1.000.000 να είναι, θα χάσεις την ευκαιρία. Ενώ μπορείς να πας να γονατίσεις και να πεις, Θεέ μου, αυτός ο γάιδαρος του Βαλάμ μου είπε αυτό το πράγμα. Αυτός ο άπιστος μου είπε αυτό το πράγμα. Τι λες εσύ? Εάν είσαι στην παρουσία του Θεού, θα έρθει ο Θεός εξάπαντος. Και θα σου φανερώσει, θα σου δείξει, θα σου μιλήσει, θα διορθώσει, θα ανοίξει, θα κλείσει, θα απαντήσει. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, αδερφοί, ξέρετε τι λέει. Προσέχετε. Τι θα πει πρόσεχε? Πρόσεχε τι σου λένε. Πρόσεχε τι ακούς. Προσέχετε τι ακούετε. Προσέχετε πώς ακούετε. Και δεν είναι μόνο να προσέχω το κακό, βεβαίως, αλλά να προσέχω και το καλό. Και πώς θα καταλάβω τι είναι καλό ή τι κακό? Ο Θεός θα μου φανερώσει.
ο Θεός θα σου δείξει. Θυμάμαι όταν ήταν να χτίσουμε την εκκλησία αυτή και είχαν τελειώσει τα λεφτά μας. Και είχα φωνάξει τους αδερφούς που δουλεύαν εδώ, ήταν οικοδομή ακόμη, και λέω έλατε να κάνουμε μια προσευχή, γιατί τώρα θα πάω στην τράπεζα, η τράπεζα δεν είναι δάνεια για εκκλησία. Είχαμε κάνει αιτήματα όμως, και λέω θα πάω στην τράπεζα να δω αν τελικά θα μας δώσουν, αλλιώς σταματάμε και βλέπουμε πώς θα συνεχίσει ο Θεός. Και έφυγα εκείνη την ημέρα με τη γυναίκα μου, είχα πάρει άδεια από τη δουλειά και πήγα στην τράπεζα, στα κεντρικά μιας τράπεζας κάτω στην Αθήνα. Μπαίνω μέσα, λέω κοροβές, μου λένε στο διευθυντή. Πηγαίνω στο διευθυντή, κάθομαι κάτω, τον κοίταγα λοιπόν με αγωνία, με προσευχή, με φόβο. Μου λέει, διάβαζε, Κοροβές Γιώργος, λέω ναι Κοροβές Γιώργος. Γιώργος Κοροβές, λέω Γιώργος Κοροβές. Μου λέει, Γιώργο με θυμάσαι? Κόκαλο εγώ. Λέω, όχι δεν σε θυμάμαι. Μου λέει, θυμάσαι που είμαστε μαζί εκεί και με έχεις βοηθήσει τότε και είχα κάνει αυτό και εκείνο? Α, του λέω, σε θυμάμαι, θα πάρω το δάνειο. Μου λέει, θα το πάρεις το δάνειο. Εκείνη τη στιγμή έρχεται η γραμματεύς του. Του λέει κάτι στα αυτή. Μου λέει, μας ειδοποιήσαν ότι έχουν βάλει βόμβα στο κατάστημα. Μόλις ακούω βόμβα εγώ, το παλικάρι, πετάγουμε πάνω, το βάλω στα πόδια. Κοιτάω γύρω-γύρω, είχε αδειάσει όλο. Δεν υπήρχε άλλη ψυχή μέσα. Σηκώνουμε λοιπόν απάνω να το βάλω στα πόδια. Μου λέει, Γιώργο, κάτσε. Θα υπογράψουμε πρώτα και ύστερα θα φύγουμε. Ο γάιδαρος του Βαλάμ, όταν τ' άκουσα, έπαθα κάτι. Κάθομαι κάτω, υπογράφει πρώτος, υπογράφω κι εγώ και μου λέει, φύγαμε τώρα. Ξέρετε πώς τρέχαμε, σαν κατσίκια. Η Άννα δίπλα μου μου έλεγε, κλαίγοντας, δεν το πήραμε το δάνειο, Γιώργο μου. Πάψε ρε, το πήραμε. Με κοροϊδεύεις. Πρέπει, πάψε, σου λέω, το πήραμε. Κατέβα, τρέχα τώρα. Τρέχαμε. Και πάνω όροφος, που να πούμε, σασασέ. Τρέχαμε. Κατεβαίνουμε κάτω, περνάμε και απέναντι και καθίσαμε. Απέναντι από τον δρόμο. Ήταν λεωφόρος, δεν λέω πια λεωφόρος, μια μεγάλη λεωφόρος. Πέρασαμε απέναντι. Μου λέει, το πήραμε. Και έτσι λέω την ιστορία. Και κλαίγαμε και δυο και δοξάζαμε το Θεό. Καλές βουλές. Ο διάβολος έχει βέβαια τις επιθέσεις του. Εγώ ούτε τον ξαναείδα αυτόν τον άνθρωπο. Μια φορά τον είδα, τότε δεν τον ξαναείδα. Ζει, πέθανε, υπάρχει, δεν το ξέρω. Όμως αδερφοί αγαπητοί, είχα πάει με προσευχή, εξανάκης. Και αυτό θέλω να σας πω. Να πηγαίνουμε με προσευχή και χωρίς να έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Όλα τα ζητήματά μας να τα αναθέτουμε στον Κύριο και Αυτός θα ενεργήσει. Μην είμαστε για τίποτα βέβαιοι. Για τίποτα μην πούμε, αφού είναι τακτοποιημένο. Μου το είπε ο Θεός, θα ζήσω πολλά χρόνια. Θα ζήσεις, αλλά δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις. Θα ζήσεις αν κάνεις ό,τι θέλει Αυτός. Μα μου το υποσχέθηκε. Ναι, αλλά η υπόσχεση εξαρτάται από τη ζωή σου, από τις αποφάσεις σου, από τη σχέση σου και από την υπακοή σου. Από την πνευματική σου ζωή. Δεν εξαρτάται από τις υποσχέσεις του Θεού. Οι υποσχέσεις του Θεού είναι δοσμένες. Μας έχει υποσχεθεί σε όλους μας σήμερα. Δεν θα σας αφήσω, δεν θα σας εγκαταλείψω πάσα στα σημέρα στη ζωή σας έως την τελείας του αιώνος. Είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι. Εμείς θα είμαστε εκεί όμως. Όταν θα έρθει ο Κύριος επί της γης, θα βρει την πίστη? Θα είσαι στην πίστη? Θα έχεις αντέξει? Θα έχεις προσευχηθεί? Θα είσαι προσεκτικός? Ή θα γυρίζεις από μπαράκι σε μπαράκι και θα λες πάω και στην εκκλησία? Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται να πηγαίνεις και σε μπαράκι και να έρθεις και στην εκκλησία και να λες ο Θεός είναι μαζί μου. Θέλει να είναι ο Θεός μαζί σου, αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν είναι από το Θεό να γυρίζεις με τους αποστάτες και να λες τους μιλάω ή δεν τους μιλάω και να λες ο Θεός είναι μαζί μου. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε δύο Κυρίους, αδερφοί. Δεν γίνεται να δουλεύεις δύο Κυρίους.
ή τον έναν θα μισήσεις, τον Χριστό, και τον άλλον θα αγαπήσεις, τον κόσμο και τον αρχηγό του, ή τον έναν θα αγαπήσεις τον Χριστό και τον άλλον θα τον περιφρονήσεις. Δεν μπορούμε να παίζουμε σε δύο ταμπλό, λένε οι άνθρωποι. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά κι αν ακόμη όπως ο Ιωσίας είμαστε του Χριστού, απαραίτητο είναι να είμαστε. Όχι ήμασταν κάποτε και ήμασταν κάποτε και τώρα είμαστε και πάντοτε θα είμαστε. Και πώς θα είμαστε? Εξητούντες τον Κύριο. Στους εξητούντας ο Θεός γίνεται μισθαποδότης. Έτσι το φουκαρά τον Ιωσία να μην ρατήσει τον Θεό. Λυπήθηκα έτσι που το διάβαζα. Ένας άνθρωπος με τόσο ωραίες υποσχέσεις. Και ο Ιωσίας κλήρυνε. Ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Νεχαώ, ο Φαραώ, μάλλον ο Θεός θα του μίλαγε από τον Φαραώ. Και μετεσχηματίστη, δεν ήταν βασιλιάς για να μην τον προσέξουν, να μην πέσουν απάνω του, αλλά δεν γλιτώνει. Όταν πας κόντρα στο θέλημα του Θεού, δεν θα σου βγει σε καλό. Όταν δεν προσεύχεις και δεν ρωτάς τον Κύριο, δεν θα σου βγει σε καλό. Όταν κάνεις αυτό που νομίζεις σωστό, εγώ έχω την άποψή μου. Ωραία, άποψή σου είναι. Και μπορεί να έχει και κίνητρα καλά και κριτήρια λογικά, επιχειρήματα λογικά. Αλλά το κρίσιμο δεν είναι η σοφία η ανθρώπινη. Το κρίσιμο είναι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί, ο χριστιανός περπατάει με το Λόγο του Θεού αλλά και με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο ο Λόγος του Θεού δεν φτάνει. Γιατί ο άνθρωπος γίνεται τυπικός και από εκεί και πέρα χάνει το δρόμο του. Χάνει τη δύναμή του. Δεν έχει δύναμη. Αποκάμει. Δεν έχει αποτελέσματα. Δεν έχει καρπό. Ούτε και το Πνεύμα το Άγιο μόνο του φτάνει. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο θα μας μιλάει. Έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους. Τώρα δεν χρειαζόμαστε, μου λέει κάποιος κάποτε, το Λόγο του Θεού. Έχουμε, αδερφέ, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Όχι, αδερφέ, του λέω. Δεν πας καλά. Ο άνθρωπος γίνεται φανατικός και δεν πάει, η ζωή του δεν πάει καλά. Υπάρχει μια όμορφη συμμετρία στα πράγματα του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί μέσα στο Λόγο του Θεού. Τόσο ο άνθρωπος ξεχάστηκε και έκανε κάτω του κεφαλιού του, ενώ είχε όλη την εξουσία. Δεν κάθισε να σκεφτεί, να προσευχηθεί. Ήταν το κλειδί της υποθέσεως. Γι' αυτόν ο Θεός είχε ξεσηκώσει τους Αιγυπτίους και τους Ασσυρίους εναντίον των Βαβυλωνίων. Γι' αυτόν και μόνο. Απίστευτο. Τόσο μεγάλο έργο μόνο και μόνο για τον Ιωσία. Και ο Ιωσίας του κατέστρεψε. Δίνεται, μετεσχηματίζεται, πηγαίνει στον πόλεμο και ετόξευσαν ή τοξότε επί τον βασιλέα Ιωσία κατά τύχη. Τον επλήγωσαν βαριά και είπε βγάλτε με έξω, τον έβγαλαν και πριν φτάσει στα Ιεροσόλυμα πέθανε. Δεν πέθανε εν ειρήνη. Δεν είναι αληθινός ο Θεός? Απόλυτα αληθινός. Δεν ήξερε. Ήξερε, είπε, αλλά πρέπει να ξέρουμε κι εμείς. Και εμείς τι πρέπει να ξέρουμε? Ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Είναι αυτά τα δύο αυτά που μας σώζουν, μας δίνουν καρπό και ζούμε σε ασφάλεια και ευλογία. Θρήνος μεγάλος στον Ισραήλ για τον χαμένο βασιλιά και ο Ιερεμίας τον θρήνησε. Γιατί ήξερε ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα πια δεν θα είναι με εύνοια από το Θεό, αλλά θα είναι με οργή κατά τις αμαρτίες του Μανασί και όλων των υπόλοιπων που θα βασιλεύσουν. Ήτανε καιρός οργής. Καιρός οργής Θεού. Ο Θεός όμως έκανε εξαίρεση στον Ιωσία. Σας πω τώρα και κάτι άλλο και τελειώνω. Και σήμερα είναι καιρός οργής. Είναι καιροί κακοί. Αλλά ο Θεός κάνει εξαίρεση σε μας. Το ότι σήμερα είμαστε ελεύθεροι και ήρθαμε στην Εκκλησία να ακούσουμε το Λόγο του Θεού είναι ένα μεγάλο θαύμα. Μεγάλο θαύμα.
Σε καμία περίπτωση εγώ τώρα δεν θα βρισκόμουν στην Εκκλησία. Σε καμία περίπτωση. Θα ήμουν οπουδήποτε αλλού εκτός από Εκκλησία όπως και εσύ. Χάρις Θεού, θαύμα. Ευλογία Θεού είναι. Εκείνο όμως που έχει σημασία, αυτό το ωραίο έργο που έχει αρχίσει ο Θεός, να το τελειώσεις σε μας. Το τέλος της πίστεώς μας, η σωτηρία της ψυχής μας, αν μείνουμε όμως, αν περπατάμε προσεκτικά, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Αμήν. Να ψάλλουμε τον ύμνο.